Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Το όνομά μου είναι Σάσα Γκλάρου. Δουλεύω σαν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε μια εταιρεία που είναι ιδιωτική. Έχω ένα γιο 13 χρονών. Είμαι υποψήφια βουλευτής στην ΒΙΤΑ Αθηνών. Και σήμερα θα παίξω το ρόλο της παρουσιαστής. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθατε σήμερα εδώ, που ψηφίσατε τη ΖΕΣΤΗ και την ΠΑΛΑ, γιατί σήμερα σίγουρα είχαμε μεγάλο ανταγωνισμό. Και θα έχουμε κάποιους ομιλητές, 5 ομιλητές σε αυτή την εκδήλωση. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε επίσης μια παρόμοια εκδήλωση εδώ σαν Δημιουργία Ξανά και σήμερα επιστρέψαμε πιο δυναμικά με το συνασπισμό Δημιουργία Ξανά, που περιέχει τα κόμματα Δημιουργία Ξανά, Δράση και Φιλελεύθερη Συμμαχία. Έτσι λοιπόν και από αυτά τα κόμματα θα σας μιλήσουν ο κύριος Γιάννης Ιάτρας, ο κύριος Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο κύριος Σάκης Γαλανάκος, ο κύριος Ιωάννης Λιξουριώτης και η κυρία Γεωργία Πανοπούλου. Θα ξεκινήσει ο κύριος Γιάννης Ιάτρας. Ευχαριστώ. Σήμερα, όπως είπε και η Σάσα, είχαμε πολλούς ανταγωνιστές. Δεν ήταν μόνο η ζέστη και η μπάλα Σάσα, ήταν και ακόμα 6 ή 7 εκδηλώσεις που κάνει η Δημιουργία Ξανά στην περιοχή της Αττικής, ενώ παλιά οι εκδηλώσεις μας ήταν λίγες. Παλιά εννοούμε στις προηγούμενες εκλογές. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα η Δημιουργία Ξανά κάνει περισσότερες από 20 εκδηλώσεις, 22 εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενώ υπολογίζω ότι σήμερα περισσότεροι από 30 υποψήφοι βουλευτές μας ή συντονιστές μας στην επαρχία μιλάνε σε τοπικά ραδιόφωνα ή και αθηναϊκά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Θυμίζω τέλος ότι σήμερα κλείνουμε 3 μήνες και 1 μέρα όπου ιδρύθηκε το κόμμα. Δηλαδή το κόμμα αυτό όπου βλέπουμε παίρνει σιγά σιγά φωτιά σε όλη την Ελλάδα, κλείνει μόλις 92 μέρες ζωής. Αυτό σε συνδυασμό με το καλό ποσοστό που πήραμε στις εκλογές, αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσεται στο μεταξύ, δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Να συστηθώ, λέγομαι Γιάννης Ιάτρας, είμαι οικονομολόγος, είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημιουργία Ξανά. Επίσης είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Έλληνες Φορολογούμενοι και υποψήφιος βουλευτής σε ΡΟΜ. Στις προηγούμενες εκλογές ήμουν υποψήφιος βουλευτής στη ΒΙΤΑ Αθηνών. Αυτή τη φορά επέλεξα τις ΣΕΡΕΣ, τον ομό καταγωγής του πατέρα μου και βέβαια στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου. Γιατί σημασία δεν έχει σε αυτή τη φάση της πορείας του κόμματος τον εκλεγούμε, σημασία έχει να φτιάξουμε ένα κόμμα γερό, ένα κόμμα με αρχές και οργάνωση. Και ο ρόλος μου μέσα στο κόμμα, ένας ρόλος που θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές, δηλαδή από 18 Ιουνίου, θα είναι αναλαμβάνω την οργάνωση του κόμματος, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας. Και λέω κυρίως γιατί στο κέντρο είναι πολλοί που μπορούν να δουλέψουν και πολλά μπορούν να γίνουν από τους ανθρώπους, πολύ ικανούς ανθρώπους που έχουμε εδώ. Η επαρχία είναι λίγο διαφορετική. Θέλει ένα διαφορετικό συντονισμό, θέλει να πηγαίνεις, να βλέπεις τους ανθρώπους. Και αυτό ξεκίνησα ήδη να κάνω. Χθες το βράδυ, ξημερώματα σήμερα, επέστρεψα από ένα ταξίδι 5 ημερών στην Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία, επισκέπτηκα τους νομούς Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερών. Και βέβαια σε ρόλο, όπως είπαμε, είναι ο νομός όπου είμαι υποψήφιος. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε στόχους να κάνουμε πολλά. Με 2 λόγια να σας πω ότι ασχέτως τι θα κάνουμε σε εκλογές, πιστεύω, τουλάχιστον με αυτά που βλέπω, με αυτά που νιώθω και με αυτά που ακούω, το κόμμα μπαίνει με άνεση, θα έλεγα, στη Βουλή. Αλλά σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει πώς θα συνεχίσει μετά. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι
το 2,2% οι 136.000 ψήφοι που πήραμε στις εκλογές της 6 Μαΐου ήταν ψήφοι συναισθηματισμού, θα έλεγα, ψήφοι που ήρθαν γιατί συγκινήσαμε τον κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι αυτή η δουλειά. Τα επόμενα χρόνια πρέπει να αποκτήσουμε ρίζες στην κοινωνία. Όχι εκλογική πελατεία, αυτό τον όρο δεν θα το ακούσετε ποτέ, θα πρέπει να αποκτήσουμε ανθρώπους που εκούσια είναι μαζί μας. Γιατί νιώθουν ότι έχουν κάποιους να τους ακούν και νιώθουν ότι κάποιος τους ακούει, αλλά και κάποιος συμμετέχει μαζί τους στην κοινωνία για να συζητήσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Αυτά σαν εισαγωγή. Θέλω να σας πάω πολλά χρόνια πίσω για να παρελύσω τη σημερινή κατάσταση με μια παλαιότερη που έζησε η χώρα. Θα πάμε πίσω στο 1881, επί Χαριλάου Τρικούπη, όταν μετά από πολλές δεκαετίες αποκλεισμού της από τις διεθνείς αγορές, η χώρα κατόρθωσε να εκδώσει και πάλι ένα διεθνές ομολογιακό δάνειο σε χρυσό τότε. Σε χρυσές δραχμές που ισούνταν με τα γαλλικά φράγκα, με τα χρυσά γαλλικά φράγκα. Ξεκινάμε και είχε μείνει εκτός αγορών γιατί η χώρα είχε χρεοκοπήσει από τα δάνεια της ανεξαρτησίας, δηλαδή από τα δάνεια που πήρε το 1824 και το 1825 στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Λοιπόν, η δεκαετία του 1880 ήταν μια δεκαετία έντονου δανεισμού. Πολύ μεγάλο δανεισμό σε σχέση με το τότε ΑΕΠ και σε σχέση με τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Αποτέλεσμα, 12-13 χρόνια αργότερα, η ελληνική οικονομία πτώχευσε το 1893. Άμα θα διαβάσει τους τίτλους των εφημερίδων της εποχής εκείνης και αν σας κρύψουμε έτσι τις εφημερίδες, τις ημερομηνίες, θα νομίζετε ότι διαβάζουμε το σήμερα. Στα επόμενα χρόνια, 1893 με 1897, η χώρα διαπραγματευόταν όπως και σήμερα τι θα κάνει με το δάνειο, πώς θα τα ρυθμίσει, πώς θα τα ξεπληρώσει. Αρνιόμασταν τότε το τότε μνημόνιο, γιατί και τότε υπήρχε κάτι σαν μνημόνιο. Και τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο, πολλοί λένε ότι ο πόλεμος στήθηκε ένας πόλεμος, στήθηκε ο πόλεμος του 1897, ή τέλος πάντων υπήρξε ένα ολέθριο λάθος για την κυβέρνηση Δηληγιάννη τότε. Και η χώρα ενεπλάκησε ένα πόλεμο, τον πόλεμο του 1897, τον οποίο ατυχή πόλεμο όπως ονομάζουμε, τον οποίο έχασε ταχύτατα μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Όπου οι Τούρκοι ξαναέφτασαν και κατέλαβαν το Βόλο και έφτασαν λίγο έξω από τη Λαμία. Τότε η χώρα αναγκάστηκε να αποδεχθεί τους όρους των εταίρων μας τότε, των ευρωπαϊκών, των μεγάλων δυνάμεων, των δανειστών, όπου στους όρους αυτούς ήταν η επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου και συγκεκριμένων όρων για το πώς η χώρα θα ξεπλήρωνε το δάνειο. Και ήταν πολύ αυστηροί οι όροι τότε. Και ήταν πολύ μεγάλη αντίδραση του λαού. Και ήταν ακριβώς ό,τι συμβαίνει και σήμερα. Ανετράπη η κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι μετά την πτώχευση του 1893, το 1995 έγιναν εκλογές. Ο Τρικούπης, ο θριαμβευτής σχεδόν κάθε εκλογών από το 1881 και μετά, εκλεγόταν στο Μεσολόγγι και από τους τότε η Βουλή είχε 205 έδρες ή 210 έδρες, εκ των οποίων ο Τρικούπης, το κόμμα Τρικούπη, είχε τις 180 πριν την πτώχευση. Μετά τις εκλογές πήρε 15 έδρες. Και ο δε Τρικούπης δεν εξελέγει βουλευτής και αντί και στην εκλογική του περιφέρεια εξελέγει κάποιος άσημος και ασήμαντος πολιτευτής, ο Γουλημής. Και βγήκε η παροιμιώδης φράση «Ανθυμών ο Γουλημής». Λοιπόν, μετά την επιβολή του Διεθνούς Ελέγχου το 1898, ξεκίνησε μία προσπάθεια περιορισμού των ελλείμματων. Το πρόβλημα τότε ήταν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία ελλείμματα παρήγονται κυρίως από τις αμυντικές δαπάνες και τη σπατάλη. Πάντα υπήρχε σπατάλη στο ελληνικό κράτος. Ήρθε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος με τις γκρίνιες, τα παράπονα, τις κυβερνητικές αλλαγές και τις συνεχείς αλλαγές κυβερνήσεων. Και τι έγινε, άρχισε μία περίοδος έντονου περιορισμού της κυκλοφορίας του χρήματος,
αχρηματία, όπως λέγανε τότε οι εφημερίδες. Θα θυμίζει κάτι, περιορισμός του χρήματος και σήμερα, έλλειψη ρευστότητας. Και μία προσπάθεια με ξένη βοήθεια, με ξένους ειδικούς, περιορισμού των ελλημάτων. Το 1896-97, μετά τον πόλεμο, μία δραχμή τιμόταν με 0,70 του γαλλικού φράγκου, ενώ επί δεκαετίες αυτά ήταν σε ισοτιμία, ένα προς ένα. Υποχώρησε το ελληνικό νόμισμα στο μία δραχμή ίσον 0,7 του γαλλικού φράγκου. Αυτά γύρω στο 1897-1898. Από τότε ξεκινάει μια προσπάθεια, όπως είπαμε, βελτίωση των δημοσιονομικών. Τι γίνεται, τι κάναν τότε. Περιέκοψαν δαπάνες. Καταρχάς, έγινε η ρύθμιση των χρεών, η ρύθμιση των τόκων, τα οποία πήγαν για πολλές δεκαετίες πίσω, ό,τι ακριβώς έγινε και τώρα, και ο στόχος ήταν να περιορίσουν δαπάνες. Πώς περιορίσαν δαπάνες, πήραν τον προϋπολογισμό και πιάσαν κωδικό του προϋπολογισμού. Με ένα στόχο ότι σε πρώτη φάση θα περικοπούν 10% από κάθε κωδικό. Αλλού έκοβαν 10, αλλού έκοβαν 8, αλλού έκοβαν 12, αλλού καταργούσαν όλο το κωδικό. Σημεία και τέρατα είδαν ψάχνοντας τους κωδικούς. Σπατάλη απίστευτη στο κράτος του 1898. Κωδικό. Ξετείναξαν τον προϋπολογισμό όλο. Περιέκοψαν πρεσβείες, προξενία, διπλωματικούς ακολούθους, εμπορικούς, εκπροσώπους τύπους, 1,002 κέρατα, ό,τι μπορούσε να υπάρξει, το περιέκοψαν. Και το αποτέλεσμα, το 1904, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η δραχμή, ήρθε στα ίσα με το γαλλικό φράγκο και για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε από πάνω. Τι σημαίνει ότι προσπάθεια πέτυχε, τα δημοσιονομικά ρήματα καλύφθηκαν και η δραχμή ξαναέγινε ισχυρή και ξεπέρασε την ισοτιμία της, ξεπέρασε το γαλλικό φράγκο. Το κυριότερο όμως είναι το εξής, ότι σε αυτά τα χρόνια αυστηρού δημοσιονομικού ελέγχου, περικοπής των σπαταλών και, να μια λέξη που θα ξανακούσουμε σήμερα, και μεταρρυθμίσεων. Εάν θα δούμε το τι έγινε στη βιομηχανία, για το πώς αναπτυχθεί η βιομηχανία, για το πώς αναπτυχθεί η ναυτιλία, για το πώς θα εξυγχρονιστεί τότε το κράτος, το οποίο είχε μείνει στο 1850, έγινε μια επανάσταση στις μεταρρυθμίσεις. Και έτσι τα δημοσιονομικά της χώρας έφτιαξαν και το πιο βασικό, η χώρα ετοιμάστηκε έτσι ώστε χωρίς να πολυρωτά τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, αφού είχε πλεονάσματα, προετοιμάστηκε για τη μεγάλη εθνική προσπάθεια και τη μεγάλη εθνική εκστρατεία του 1912, που εκείνα τα χρόνια διπλασίασε την Ελλάδα τόσο σε έδαφος όσο και σε πληθυσμό. Βέβαια, ακολούθησε η καταστροφή κτλ. Κτλ. Συμπέρασμα. Πολλά συμπεράσματα μπορούν να βγουν. Πρώτον, ότι μπορούμε να πετύχουμε τα δύσκολα. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό που δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε, ένα παράλληλο σύνθημα με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα. Να περικόψουμε τα ελλείμματα, να περικόψουμε τις σπατάλες, να ψάξουμε τον προϋπολογισμό μας, να δούμε τι σαβούρα έχει, τι βρικόλακες έχει εκεί μέσα και να τα πετάξουμε και να φτιάξουμε έναν προϋπολογισμό καθαρό, πλεονασματικό, και ένας πλεονασματικός προϋπολογισμός επιτρέπει χαλάρωση των φόρων, αλλά κυρίως κάνει μια ιερή οικονομία. Δεύτερον, να δούμε τι έγινε μετά, πολύ γρήγορα. Είπαμε ότι η Ελλάδα βρέθηκε εντός αγορών 1881-1893. Μετά την πέταξαν έξω από τις αγορές. Ξαναπήγε στις αγορές, ξανάρχισε να δανείζεται απ' έξω το 1918. Μέχρι πότε? Μέχρι το 1932, το Σεπτέμβριο, οπότε ξαναχρεοκόπησε. Μέχρι πότε έμεινε πάλι εκτός αγορών? Μέχρι το 1996. Ξανά άρχισε να δανείζει η Ελλάδα τις εκείνες αγορές το 1996. Και μέχρι πότε άντεξε? Μέχρι το 2009. Συμπεράσματα.
στην ιστορία της η Ελλάδα το μεγαλύτερο διάστημα ήταν εκτός αγορών. Μη μας τρομάζει αυτό που είμαστε σήμερα. Πώς κατάφερε το δανεισμό? Κατάφερε με εσωτερικά δάνεια. Βέβαια, τα εσωτερικά δάνεια παράγουν πληθωρισμό. Συμπέρασμα δεύτερο. Η Ελλάδα αντέχει εντός των αγορών για 12 με 13 χρόνια. Έχει συμβεί 3 φορές και πολύ πιθανό να συμβεί και πάλι. Μάθημα, μυαλό δεν βάζουμε. Και είναι βέβαιο ότι μετά από αυτή την περιπέτεια η Ελλάδα θα ορθοποδήσει και πάλι, όπως ορθοπόδησε και στις προηγούμενες φορές και σε άλλες πολύ μεγαλύτερες καταστροφές. Και θα ξανααναστηθεί. Θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις, θέλει ή δεν θέλει. Θα περικόψει τις σπατάλες, θέλει ή δεν θέλει. Το θέμα είναι πρώτον να γίνουν όλα αυτά γρήγορα με το μικρότερο δυνατό κόστος και δεύτερον να γίνουμε έναν τρόπο έτσι ώστε να ενταχθούμε. Την άλλη φορά να κρατήσουμε εντός αγορών για περισσότερα χρόνια και να φτιάξουμε δομές και θεσμούς σε αυτό το κράτος που να μας κάνουν και να αντέξουμε σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και να αντέξουμε να αποφύγουμε πάλι τα λάθη του παρελθόντος που είναι ένα και το αυτό. Η πολιτική είναι γλυκιά, η εξουσία είναι γλυκιά και παρασύρει σε δανεισμό, παρασύρει σε παροχές, παρασύρει στην εύκολη ζωή για τους κυβερνώντες αλλά και τους κυβερνουμένους. Πρέπει να μάθουμε και να αλλάξουμε. Και μια ευκαιρία είναι τώρα. Και νομίζω ο λαός θα δώσει στη δημιουργία ξανά αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να σας εκφράσω την εκτίμησή μου για το γεγονός ότι επιλέξατε σήμερα να αφήσετε αυτή την ώρα τις δουλειές σας, την οικογένειά σας, τη διασκέδασή σας και να είστε εδώ μαζί μας. Να σας πω λίγα λόγια για μένα. Είμαι οδοντίατρος, εργάζομαι 30 χρόνια στην Αιωνία. Έχω ένα δακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ένα μεταπτυχιακό στα Επιτέρματα. Είμαι παντρεμένος και έχω 2 κοπέλες. Επέλεξα να σας μιλήσω για την παιδεία σήμερα. Όταν ακούω παιδεία, η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη που χρειάζεται αφοσίωση, ευθύνη που χρειάζεται υπευθυνότητα, επιμέλεια, ακεραιότητα, αξιοκρατία. Γιατί με την παιδεία μπορούμε να δημιουργήσουμε μέλλον στον τόπο μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ευημερία. Για μας τη δημιουργία ξανά, παιδεία είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Καλλιέργεια σώματος και πνεύματος. Καλλιέργεια ήθους. Η οποία όμως επηρεάζεται από την οικογένεια, από την κοινωνία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πρότυπα που επιβάλλουν ή δημιουργούν ή θέλουν να δημιουργήσουν. Άρα λοιπόν η παιδεία και κατ' επέκταση το Υπουργείο Παιδείας έχει έναν ευρύτερο ρόλο. Ρόλο όμως που χρειάζεται να ξεφύγει από τη δικαιοδοσία των κομμάτων. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να κατοχυρωθεί συνταγματικά. Στη δημιουργία ξανά προτείνουμε το Υπουργείο Παιδείας να διοικείται από Επιτροπή Σοφών, δηλαδή ανθρώπων του πνεύματος, διανοούμενων, καταξιωμένων ανθρώπων που ξέρουν τι θα πει παιδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η Επιτροπή θα επιλέγει από τα μέλη της και τον Υπουργό.
δεν είναι πειραματόζωα πολιτικών συγκρούσεων. Για μας τη δημιουργία ξανά η γνώση είναι αυταξία. Τα σχολεία δεν είναι φάμπρικες παραγωγής απολυτηρίων. Για να πετύχουμε λοιπόν τους στόχους μας, χρειαζόμαστε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος που τελείωσε μαθηματικό ή φυσικό, δεν είναι επόμενο ότι μπορεί να διδάξει κιόλας. Μπορεί και να μην θέλει. Για μας τη δημιουργία ξανά, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, εκτός από το γνωστικό αντικείμενο το οποίο χρειάζεται να κατέχει, χρειάζεται να έχει και πολύ καλές γνώσεις παιδαγωγού. Για μας λοιπόν, κάθε ένας που θέλει να διδάξει, χρειάζεται να έχει μία μετεκπαίδευση, μία εξειδίκευση σε παιδαγωγικά θέματα. Όπως είπαμε, το παιδί είναι το μέλλον του τόπου μας. Χρειάζεται λοιπόν να του δώσουμε εφόδια, να του δώσουμε βάσεις για να δημιουργήσει το μέλλον και την ευημερία στον τόπο μας. Για μας λοιπόν, στη δημιουργία ξανά, η παιδεία θεμελιώνεται στις έννοιες της εξωστρέφειας, της αριστείας και της αξιολόγησης. Εισάγουμε το θεσμό της αριστείας και στους μαθητές και στους δασκάλους. Και βάσει αυτού, τα λαντούχια αξιοποιούνται, προωθούνται, ανταμείβονται, γιατί αποτελούν τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Επανιδρύουμε πρότυπα σχολεία και δείχνουμε μηδενική ανοχή στις καταλήψεις. Σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή και τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ο νηπιαγωγός και ο δάσκαλος είναι από τα σημαντικότερα λειτουργήματα στην κοινωνία. Διότι μαζί με την οικογένεια διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού. Άρα λοιπόν, για την επιλογή νηπιαγωγών και δασκάλων, εκτός από την καλή γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου, χρειάζονται και άλλα στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητά τους, στη δυνατότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους, στη συναισθηματική τους ευφυΐα και σε άλλα. Χρειάζομαι να εστιάσουμε πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους που θα δώσουν τα εφόδια στα παιδιά μας. Ώρες διδασκαλίας ανάλογες με το ωράριο των γονιών για να μπορούν να διευκολύνουν οι γονείς. Σκέψη μας είναι τα αρχαία ελληνικά κατάλληλα προσαρμοσμένα να ξεκινήσουν να τα παίρνουν τα παιδιά από την 5η και από την 6η Δημοτικού, ούτως ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτό αφορά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση, θέλουμε να δημιουργήσουμε προγράμματα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, προγράμματα που τονώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του μαθητή, κάτι που του χρειάζεται ο άνθρωπος για να προχωρήσει, και προγράμματα που διαμορφώνουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην επικοινωνία που προάγει τις αξίες της ετοιμότητας, της εργατικότητας, του σεβασμού στον εαυτό μας καταρχήν και στον συνάνθρωπο, του σεβασμού στους νόμους και στα αγαθά του τόπου μας. Αλληλεγγύη, δημοκρατική συμπεριφορά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό χρειάζεται να επιμορφώνεται κάθε χρόνο. Συνήθως την περίοδο της αδειάς του. Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, απαγορεύεται η κομματική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια πηγαίνουμε να μάθουμε εξειδικευμένα πράγματα. Όποιος θέλει κομματική δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να πάει να γραφτεί ένα κόμμα και να ασχοληθεί με το κόμμα αυτό. Οι συνελεύσεις των φοιτητών χρειάζεται να γίνονται, θα υπάρχουν σύλλογοι φοιτητών που δεν σχετίζονται με τα κόμματα, αλλά θα γίνονται εκτός των ορών διδασκαλίας. Επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικός προσανατολισμός. Θα σας πω ένα δικό μου παράδειγμα πρόσφατο. Η μεγάλη μου κόρη που είναι 17 ετών πάει φροντιστήριο και έγινε ένα σεμινάριο πριν από 2-3 εβδομάδες επαγγελματικού προσανατολισμού. Έμαθα λοιπόν ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που μπορούν
σε μια συνέντευξη διαρκείας 3,5 ώρων να βρουν τι ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό να το εφαρμόσουμε στην τρίτη γυμνασίου. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με το ότι θα δομήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα από τον υπηαγωγείο, το οποίο θα βρίσκει και τα ταλέντα του παιδιού. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για το κάθε ένα μας προσωπικά και για την κοινωνία μας γενικότερα. Θα φέρουμε λοιπόν επαγγελματικό προσανατολισμό με σύγχρονη οπτική στα σχολεία. Διαβίου μάθηση. Αφορά τους καθηγητές. Αφορά μετεκπαίδευση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει διαβίου μάθηση, διότι ο κόσμος συνεχώς μεταβάλλεται και για να είμαστε ανταγωνιστικοί χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε ως άτομα, ως κοινωνία και ως έθνος. Για τη δημιουργία ξανά, η επιμόρφωση είναι βασικός πυλώνας της παιδείας μας. Και θέλω να τελειώσω συνοψίζοντας τα περισσότερα από αυτά που σας είπα. Αυτό θέλω να το διαβάσω κατά λέξη. Εμείς στη δημιουργία ξανά πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση, εκτός από τη σωστή και χωρίς πειραματισμούς εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι το ουσιοδέστερο συστατικό της εθνικής μας συνοχής και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, χρειάζεται να προάγει την κριτική σκέψη, τη φιλομάθεια. Χρειάζεται να αναδεικνύει τα ταλέντα στα παιδιά μας. Χρειάζεται να τα αναθρέφει σε ενσυνείδητους και ευσυνείδητους πολίτες. Σεβόμενος τον εαυτό τους. Το κοινωνικό περιβάλλον που ζουν. Τους νόμους. Παρέχοντάς τους τα στοιχειώδη και απαραίτητα γνωστικά, κοινωνικά και ηθικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την πορεία τους στον κόσμο και να μπορούν να δημιουργούν τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που προσήλθατε να μας ξανακούσετε. Λέγομαι Καλανάκος Ανάσης, δουλεύω στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, είμαι οικονομολόγος και ασχολούμαι και με χρηματοοικονομικά θέματα γενικότερα. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε τρεις μέρες πριν από αυτές τις εκλογές. Που θέλω να πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνετε και όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί βιώνω και αυτό την ανησυχία κάθε μέρα στην τράπεζα, ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία ως προς το μέλλον της χώρας μας από τη Δευτέρα, στις 18 Ιούνιου και μετά. Θα ξεκινήσω όμως λέγοντας, μια και ασχολούμαι με το τραπεζικό σύστημα, ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένας αλόγιστος δανεισμός τόσο σε επίπεδο καταναλωτών, όσο και σε επίπεδο έθνος. Όμως, όταν ο δανεισμός γίνεται με σαφή προγραμματισμό, με στόχο και να ξέρει καθένας τι κάνει και γιατί το κάνει, είναι απαραίτητο εργαλείο τόσο για την βιωσιμότητα της οικονομίας, όσο και ενός νοικοκυριού. Άρα λοιπόν το βασικό που πρέπει να κάνει κάποιο νοικοκυριό ή σαν έθνος είναι ένας προϋπολογισμός. Δηλαδή το τι μπορεί να παράγει και το τι μπορεί να πληρώσει ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του. Αυτό, φίλες και φίλοι, τα τελευταία 15 χρόνια δεν έγινε σε κανένα επίπεδο. Και βέβαια δεν φταίει σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο καταναλωτής, ο οποίος βλέποντας να έχει ανοιχτεί η κανόνα των τραπεζών, να πηγαίνει να ζητήσει κάποια βοήθεια είτε για τη στέγη του, να πάρει ένα σπίτι, να πάρει ένα αυτοκίνητο, να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Είναι, νομίζω, απόλυτα φυσιολογικό. Κανείς όμως δεν του είπε ότι πρέπει να κάνεις ένα φυσιολογικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν το βάρος για μένα πέφτει σε εθνικό επίπεδο, πέφτει στους ανθρώπους που κυβερνούσαν τα τελευταία 15-20 χρόνια, οι οποίοι δεν δώσανε σαφή κατεύθυνση, δεν δώσανε το στίγμα του προϋπολογισμού να μάθουν στον κόσμο πώς πρέπει να χειρίζεται τα οικονομικά του. Γι' αυτό λοιπόν και φτάσαμε στην χρεοκοπία. Ήταν πολύ απλό να φτάσουμε εκεί με μαθηματική ακρίβεια. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι το τραπεζικό σύστημα αποτελεί μοχλό ανάπτυξη τόσο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ανάγκη τον δανεισμό για να μπορούν να σταθούν, αλλά όσο και για τα νοικοκυριά, όπως είπα προηγουμένως. Λοιπόν, για να δημιουργηθεί λοιπόν η ανάπτυξη, δεν είναι κάτι που μπορεί να έρθει ούτε πατώντας ένα κουμπί, ούτε με ευχολόγια. Είναι κάτι που θέλει στρατηγική, θέλει όραμα, θέλει αποφασιστικότητα, θέλει κάποιος να έχει πυγμή και να ξέρει τι κάνει και πού προχωράει το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κανένας δεν έχει το θάρρος να πράξει αυτό που πρέπει να κάνει. Οι Γερμανοί, σαν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης, να το πω έτσι, ή ο αρχηγός του Ευρωπαϊκού Συστήματος, δεν μας λέει κάτι
δύσκολο, δεν μας λέει κάτι φοβερό, μας λέει το απλό, το αυτονόητο. Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Τηρήστε τις δεσμεύσεις. Φίλες και φίλοι, θα πω κάτι απλό σήμερα, ότι αν έχετε πάρει κι εσείς κάποιο δάνειο ή κάποια κάρτα, ξέρετε ότι υπάρχει μια σύμβαση, η οποία αναφέρει τους όρους με τους οποίους γίνεται η χρηματοδότηση. Αυτή η σύμβαση λοιπόν έχει δύο μέρη. Τη μία την παίρνει ο δανειζόμενος και την άλλη την έχει ο δανειστής. Σήμερα λοιπόν ακούμε το εξωπραγματικό από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να το καταδικάσω αυτό, γιατί αποτελεί όχι απλώς ψέμα, απλώς είναι ένα επικίνδυνο έβριμα, το οποίο δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει. Και εύχομαι να μην πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μας αναφέρει ότι θέλει να ασκήσει από την Δευτέρα, θα ασκήσει τη σύμβαση, τη δανειακή που έχουμε υπογράψει με τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Και εγώ λέω το πολύ απλό. Ο καθένας στο σπίτι του μπορεί αύριο το πρωί να πάει να ασκήσει τη σύμβαση που έχει πάρει δάνεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η τράπεζα θα πει εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, πήγαινε σπίτι σας, ότι θα μας τα χαρίσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς επικίνδυνο. Είναι και ανήθικο να το λέμε ειδικά στους εταίρους, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει, να το πούμε έτσι, ασχέτως αν έχουν οικονομικό όφελος, κανένας δεν δανείζει δωρεάν, κανένας δεν το κάνει έτσι για να περνάει η ώρα, αλλά σίγουρα είναι άκρως επικίνδυνο για τη χώρα μας. Και θέλω όλοι να το δούμε αυτό πραγματικά, να το διαμηνήσουμε σε όλους, ότι δεν είναι έβριμα αυτό. Είναι επικίνδυνο, να το λέει κάποιος. Ειδικότερα όταν πρόκειται για την εξωτερική μας πολιτική. Θυμίζω σε όσους δεν ξέρω αν είδανε, πριν από 10 μέρες που είχαν έρθει οι G20 άνθρωποι ευρωπαϊκών χωρών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε εκεί ότι δεν θα φτάσω σε ακραίες περιπτώσεις, δεν θα κάνω εκβιασμό των εταίρων και κάπως θα στρογγυλοποίησε. Και εντός Ελλάδας λοιπόν χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα με αυτή που χρησιμοποιεί στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά βλέπω, επειδή δουλεύω στην αγροτική τράπεζα, η οποία έχει ένα δημοσιοπαλλητικό σύστημα, να το πω έτσι. Βλέπω αρκετούς να έχουν εναγκαλιαστεί στο ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου που θέλει να πληρώνεται, να μην δουλεύει, να παίρνει αρκετά χρήματα, να φεύγει στις 3 η ώρα, να μην ασχολείται με το αντικείμενό του. Και εγώ θέλω, όπως και όλοι σας, να πληρωνόμαστε αδρά με βάση το παραγόμενο έργο που κάνουμε από τη θέση που δουλεύουμε. Και εγώ θέλω να πάρω μεγαλύτερο μισθό. Αλλά δεν είναι δυνατόν σήμερα να ζητάμε μεγαλύτερους μισθούς από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα σε αυτή τη χώρα. Άρα, προτάσω ότι η βασική αρχή είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ απλό, όλοι το λέμε, κανένας δεν το κάνει. Το πιο απλό που θέλω να αναφέρω να σας κουράσω είναι το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Δεν ξέρω αν διαβάζετε και άλλες χώρες, να υπάρχει χώρα όπου δεν μπορείς να ασκείς το επάγγελμά σου εφόσον τηρείς βέβαια τους κανόνες διοντολογίας, να ανοίξεις, να πάρεις, να γίνεις ταξιτής, να ανοίξεις ένα συμβολιογραφικό γραφείο, να κάνεις οτιδήποτε εφόσον έχεις τα εχέγγυα για να το πράξεις. Αυτό το κλειστό επάγγελμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει πουθενά. Κάθε φορά λοιπόν που πάει να γίνει η συζήτηση για το άνοιγμα των επαγγελμάτων, αρχίζουν λοιπόν οι συντεχνίες του συνδικαλιστικού κομματιού, το οποίο είναι άλλη μια επίπτωση του σαφρού σάπιου πολιτικού συστήματος που υπάρχει, γιατί ο συνδικαλισμός είναι η ουρά του πολιτικού συστήματος. Αρχίζουν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις και λένε: βγάλτε έξω τους φαρμακοποιούς, βγάλτε έξω τους δικηγόρους, βγάλτε έξω τους γιατρούς, βγάλτε έξω τον άλλο, βγάλτε τον άλλο. Στο τέλος δεν μένει κανένα. Μέσα στη μέση και ίσως μένει μια μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι τρώνε, να το πω έτσι, στο ξύλο με την έννοια την τεχνητή της οικονομικής επιβάλλησης. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν είναι σωστό. Και από την άλλη πλευρά, να βλέπουμε, αν θυμάστε μεταξύ, το λέω γιατί μου έρχονται εικόνες που πραγματικά λένε σε ποια χώρα ζούμε. Ότι ζούμε σε τελικό ζωή, το ξέρουμε, αλλά θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Η δημιουργία ξανά έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έχει ευρωπαϊκό στυλ. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι άνθρωποι. Αρκεί να εκπαιδευτούμε σωστά. Να εκπαιδευτούμε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο σε περιστατικό μεταταξύ, όπου είδαμε τον κύριο Μανώλη, ο οποίος ήταν τότε Νέα Δημοκρατία, τώρα έχει πάει στο Καμένο. Και αύριο ίσως στο Ψημένο, το ερωτικό θα πάει. Λοιπόν, ο οποίος έχει βρεθεί στο μπαλκόνι και για ψηφοθυρικούς λόγους και μόνο, προσπαθούσε να πει όχι, δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Θα κλείσουμε την Αθήνα, θα κάνουμε τώρα, θα την κάψουμε, τι κάνουμε, θα τυράνουμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ευαγγελίζεται το μέλλον της χώρας ή το μέλλον των 100.000 ταξιτζίδων που τους βλέπει σαν πελάτες οι οποίοι θα τους ψηφίσουν αύριο για να ξαναβγεί στο κόμμα. Αυτή η αντίληψη είναι πραγματικά όχι τρομερή. Αυτή είναι η σαπίλα, η οποία δεν την αντέχω άλλο, φίλες και φίλοι, γι' αυτό μπήκα στην δημιουργία ξανά. Δεν την αντέχω να την βιώνω στο πετσί μου, θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να την αλλάξω. Θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Έστω και ένα κομματάκι που καθένας να τα κάνει να αλλάξει αυτό το σαφρό σύστημα, να είστε σίγουροι ότι το καλό θα είναι για το καλό των όλων μας και όχι για το καλό μιας μερίδας. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε μόνο με τη μερίδα ενός μιας συντεχνίας και όχι για το καλό της χώρας μας. Αν πάει καλά η χώρα μας, θα πάει καλά και οι μικρότερες ομάδες. Το αντίθετο όμως δεν συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, ο κύριος αυτός που σήμερα εναντιώνεται
στο άνοιγμα των επαγγελμάτων, αύριο, επειδή θα είναι σε ένα άλλο χώρο, θα λέει ότι πρέπει να γίνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, γιατί έτσι έχει πάρει την κομματική γραμμή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή και να κοιτάμε το γενικότερο καλό και όχι το ατομικό μια μικρή συντεχνία. Κάτι τελευταίο και για το δημόσιο τομέα, όπως σας είπα πριν, που έχει επικαρποθεί τους φίλους και φίλους της ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει βρει την εγκαλίαση μέσα στο δημόσιο τομέα. Πολλοί είναι αυτοί που μου λένε ότι έχασα τα χρήματά μου και προσπαθώ μήπως ευελπιστεί, δηλαδή ότι αύριο θα ξαναπάρει πίσω τους μισθούς. Κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει. Θα έρθει με σκληρή δουλειά, θα έρθει μέσα από την ανταγωνιστικότητα, θα έρθει με τη σκληρή δουλειά, με την πίστη που έχουμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στη δημιουργία ξανά θα δημιουργήσουμε ένα νέο μείγμα ανθρώπων, γιατί όλοι δουλεύουμε, εργαζόμαστε και με το σχόλασμα της εργασίας μας ασχολούμαστε και με το χώρο αυτό, με αυτό το κίνημα. Το αγαπάμε μέσα από την ψυχή μας, δεν προσδοκούμε κάτι, θέλουμε απλώς να αλλάξει κάτι, γιατί αυτό που θα κάνει θα αλλάξει θα είναι προς όφελο το όλων μας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία σας. Αντέξατε άλλες ειρήνες οι οποίες σήμερα έτσι καγουδούσαν από όλες τις πλευρές και ήρθατε εδώ στο μικρό αυτό χώρο για να μας ακούσετε. Εγώ είμαι και εγώ δημιουργία ξανά, αλλά προέρχομαι από τη Δράση, είμαι από την συνιστόσα, ας το πούμε, Δράση. Αλλά αισθάνομαι ότι είμαι κάτι όπως και οι υπόλοιποι που είναι δημιουργία ξανά. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία όταν έγινε και μάλιστα είμαι και από τους προτεργάτες που πολύ πριν τις εκλογές προσπαθούσα να φτιάξουμε αυτή τη συνένωση. Δεν τα καταφέραμε βέβαια πριν τις εκλογές, τα καταφέραμε μετά. Πιστεύω ότι αυτό θα αποδώσει και θα ωφελήσει όχι εμάς σαν κόμματα, αλλά το κοινό στόχο τον οποίο έχουμε. Αυτό είναι το βασικό. Είμαι λοιπόν ο Ιωάννης Μητσουλιώτης, καθηγητής εργατικού δικαίου στο νομική Κομοτηνή στα μια 20 τόσα χρόνια. Και τώρα, πρόσφατα, 5-6 χρόνια, είμαι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διδάσκω πάλι εργατικό δίκαιο. Θεωρούμε λίγο έτσι ο αιρετικός, λίγο ή πολύ μάλλον, ο αιρετικός του εργατικού δικαίου, δηλαδή δεν σκοπεύω αυτιά, δεν κινούμε με τις τα γνωστά τσιτάτα, ας πούμε, το δίκαιο είναι ο νόμος του εργάτη και όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ ήρθα να βοηθήσω με κάποιες σκέψεις που έχω να σας εκθέσω σε σχετικά με τα θέματα αυτά, τα οποία θεωρώ ότι τα κατέχω. Δεν ανακατέχω με πράγματα που δεν ξέρω πολύ καλά. Θα ξεκινήσω από κάποιες ερωτήσεις που είναι σχετικές με τη συγκυρία που περνάμε και με το ζητήματα που τίθεται στην αγορά εργασίας και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί το τελευταίο καιρό. Καταρχήν θα ρωτήσω ρητορικές ερωτήσεις με αυτές βέβαια, αλλά αυταπατούνται. Πόσο βοήθησε την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας μας οι οριζόντιες περικοπές των αμοιβών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Μια ερώτηση η οποία με απασχολεί και θεωρώ ότι μάλλον δεν βοήθησε. Δηλαδή αυτά τα μέτρα των οριζοντίων περικοπών δεν βοήθησαν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι στόχοι ή δεν είναι στόχοι του μνημονίου. Είτε του μνημονίου είτε του μη μνημονίου ήταν μέτρα που ελήφθησαν μέσα σε ένα πανικό, θεωρήθηκαν εύκολα. Αλλά που ωστόσο ούτε απέδωσαν τίποτα, ούτε βοήθησαν, ούτε έχουν προοπτική. Αφήνω αυτή την ερώτηση να πω σε μια άλλη ερώτηση, έτσι λίγο πιο προβοκά, ας πούμε, λίγο πιο προβοκατόρικη.
υπάρχει ένας επαρκής λόγος να πληρώνεται ένας εργαζόμενος του ελληματικού ΟΣΕ με μισθό τριπλάσιο κατά μέσο όρο από έναν άλλο εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, του κοινού ιδιωτικού τομέα, αυτών των κοινών θνητών, ας πούμε, σε σχέση με τους εργαζόμενους της ΔΕΚΟ. Απασχολεί και αυτό το ερώτημα, δεν χρήσω απάντηση. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις αμοιβές. Πώς έχουμε φανταστεί ότι είναι οι αμοιβές, ότι είναι ένα δώρο, ας πούμε, του κράτους, ένα δώρο του νομοθέτη, ένα δώρο των συνδικαλιστών, επειδή μάχονται και μας κάνουν κάθε τόσο ή μας κάνουν τόσα χρόνια και από ένα δωράκι κάθε ένα-δύο χρόνια με κάποιες αυξήσεις που πετυχαίναμε, δηλαδή είναι ένα δώρο το οποίο το επιζητούμε για να προχωράμε στη ζωή μας, να ζούμε καλά κλπ. Κάτι για παραγωγικότητα, ας πούμε, και για επιχειρηματικότητα έχουμε ακούσει. Δηλαδή να σκεφτούμε λίγο τις αμοιβές μας σε σχέση με αυτούς τους δύο συντελεστές. Ή απλώς περιμένουμε το δωράκι κάθε τόσο να έρθει. Και μόλις ήρθαν σκούρα τα πράγματα, πάει το δώρο. Πάλι μια ερώτηση. Ποιο φύγει μια απεργία στα δημόσια μέσα μεταφοράς? Το λέω σαν και εγώ μεταφερόμενος. Το κράτος τον εργοδότη που λέγεται, ας πούμε, μετρό, τον εργοδότη το κράτος πάλι, τις πολίτες. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι καλό το σλόγγαν και εγώ το διδάσκω ότι η απεργία είναι δικαίωμα κλπ. Κλπ. Αλλά μήπως υπάρχουν και αντικοινωνικές απεργίες. Μήπως υπάρχουν κάποιες απεργίες οι οποίες τελικά δεν βοηθούν το κόσμο, την κοινωνία, αλλά τη βλάβη. Άλλη ερώτηση, τυχαίες ερωτήσεις είναι αυτές, δεν συστημένες. Ας πούμε, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Μου την έχει βάλει το κεφάλι μου τον τελευταίο καιρό να γίνω, να θέλω να γίνω φορτωτής. Δεν μπορώ να γίνω, είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος, ο φίλος, ο συμμαχητής, για τα ξεστά επαγγέλματα. Δεν μπορεί να γίνω φορτωτής. Θα μου πεις αντέχεις. Χρειάζεται αν αντέχω ή δεν αντέχω. Το θέμα είναι αν μπορώ, αν το αποφασίσω, να γίνω φορτωτής. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνεις το επάγγελμα του φορτωτή αν δεν περάσεις από τον πάγκο του συνδικάτου των φορτωτών. Να σου δώσουν τη σχετική άδεια. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Άρα, από αυτή την πρώτη παρτίδα ερωτήσεων, μπορούμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις, έτσι, συνοπτικές, ότι οι οριζόντιες περικοπές στο μισθό δεν ωφελούν. Είναι σαν ψαλίδι και κόβεις. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ο αυτοματοποιημένος τρόπος καθορισμού των αποδοχών. Αυτοματοποιημένος τρόπος σημαίνει ότι ορίζουμε τις αποδοχές χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την παραγωγικότητα και του συγκεκριμένου εργαζόμενου, αλλά και γενικότερα την παραγωγικότητα που παρουσιάζει μια ομάδα εργαζομένων και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Αν αυτά δεν τα δούμε, δεν τα βάλουμε κάτω, το να μιλάμε για μισθούς, για αυξήσεις, μειώσεις κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα. Μιλάμε αφηρημένα. Μιλάμε αυτοματοποιημένα. Λέμε τι θα μας άρεσε να γίνει, όχι τι μπορεί να γίνει. Και εδώ έχει την εργατική νομοθεσία, την οποία και εγώ διδάσκω και εισαγωγικά ή όχι υπηρετώ, αλλά είναι ότι δεν την υπηρετώ, εγώ πιστεύω ότι την υπηρετώ. Γιατί την υπηρετώ, γιατί θεωρώ ότι την εκλαμβάνω με έναν τρόπο ο οποίος είναι δημιουργικός. Και εδώ έχει το δημιουργία ξανά πάλι.
Η εργατική νομοθεσία δυστυχώς δεν σκέφτεται έτσι όπως είναι σήμερα δομημένη των εργαζόμενων. Το εργαζόμενο θα μας πει, η εργατική νομοθεσία δεν σκέφτεται τον εργαζόμενο. Ναι, σκέφτεται τον εργαζόμενο, συσταγωγικά δηλαδή αυτόν που μια συγκεκριμένη στιγμή εργάζεται και δεν σκέφτεται αυτόν ή αυτούς που την ίδια στιγμή δεν εργάζονται, αλλά και πάλι δεν σκέφτεται τον ίδιο τον εργαζόμενο την άλλη μέρα που τυχόν θα είναι άνεργος εξαιτίας της ακαμψίας της εργατικής νομοθεσίας. Δηλαδή αυτόν που σήμερα θέλει να βοηθήσει, υποτίθεται τον βοηθεί, μπορεί να τον στέλνει στην αγκαλιά της ανεργίας και από εκεί και πέρα πάλι και οποιοδήποτε ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρόβλημα της εργατικής νομοθεσίας σήμερα, ότι δεν λειτουργεί με μια ευληγησία, μια ευκαμψία για να μπορεί να αντιμετωπίζει και τις αλλαγές της αγοράς και τις αλλαγές της τεχνολογίας και τις αλλαγές της οικονομίας γενικότερα, αλλά με μια στερεότυπη, μονολυθική λογική που οδηγεί στην ακαμψία. Έτσι, ο εργοδότης, όταν δεν του κάθεται η σχετική διάταξη να τη θέσει με το συγκεκριμένο εργαζόμενο, τον βγάζει εκτός επιχείρησης. Δεν κοιτάμε, δεν προσπαθεί η εργατική νομοθεσία να φτιάξει τις συνθήκες αυτές ώστε να αφομοιώνονται οι θέσεις εργασίας με τις αλλαγές. Εξαφανίζονται οι θέσεις εργασίας, βγαίνουν έξω από το κάτω. Λίγα για τον συνδικαλισμό τώρα, που πάλι υπόθηκαν. Ας πούμε, ξεπλάγει, και το βάζω και σαν ερώτημα, μα είναι τόσο τυχαίο όλοι οι πρόεδροι και τα πρωτοκλασσάτα συνδικαλιστικά στελέχη της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος της τελευταίας 25ετίας, 30ετίας, να έχουν γίνει υπουργοί, και αν κάποιοι από αυτούς δεν έγιναν υπουργοί, έγιναν βουλευτές. Πώς γίνεται αυτό το πέρασμα από τη θέση της καρέκλας του μεγαλοσυνδικαλιστή στη θέση της καρέκλας του υπουργού και μάλιστα του υπουργού εργασίας οι περισσότεροι από αυτούς. Αλλά και σε άλλες θέσεις. Δόξα τω Θεώ. Πόσο τώρα τυχαίο ήταν επίσης, συνδέεται με το προηγούμενο, στην προηγούμενη Βουλή να υπάρχουν 48 βουλευτές που ήταν συνδικαλιστικά στελέχη των διαφόρων παρατάξεων στον συνδικαλισμό και αντίστοιχων κομμάτων. Έχει σχέση αυτό με το ζήτημα των πανεπιστημίων που έχουμε, ποιος κύριος εσείς το είπατε, που έχουμε και εκεί αντίστοιχη διαδικασία, δηλαδή φοιτητές, φοιτητοπατέρες που ετοιμάζονται για τη θέση του βουλευτή, του υπουργού, ύστερα από το πενταράκι που θα πάρουν πιέζοντας τον καθηγητή, έτσι, μόλις τελειώσουν. Έτσι και εδώ ο συνδικαλιστής λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Περνάει από εργατοπατέρας στη Βουλή των Ελλήνων και έχουμε το 1/6 των βουλευτών της προηγούμενης Βουλής να είναι συνδικαλιστές. Εγώ νομίζω λέγανε τους δικηγόρους, ότι οι δικηγόροι είναι η πλειοψηφία, αλλά τελικά είναι συνδικαλιστές. Τώρα, άλλη ερώτηση. Πώς μπορεί η ελληματική ΔΕΗ, ακούσαμε το τελευταίο καιρό, ότι η ΔΕΗ πτωχεύει, αν είναι δυνατόν, ένα μονοπόλιο σε μια χώρα, έτσι δυτική σαν τη δική μας, ένα μονοπόλιο που δεν έχει ανταγωνιστές, δεν έχει τίποτα, να έχει καταφέρει να πτωχεύσει. Αυτό είναι βιβλίο Γκίνες, έτσι. Δηλαδή δεν το έχουμε μυριστεί ακόμα. Θα πρέπει να περάσει εκεί. Έχει κάτι να ναι. Εισέπραξε το χαράτσι. Τρώει τώρα το χαράτσι η ΔΕΗ για να μπορέσει να επιβιώσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα φάει στο τέλος. Και ρωτάω τώρα, πώς μέσα σε αυτή την ελληματική ΔΕΗ έρχεται ο Φωτόπουλος και εξακολουθεί να παίρνει λεφτά, να ζητάει λεφτά
με, και τα λέμε λεφτά, εννοούμε εκατομμύρια, έτσι, δεν εννοούμε κακοδίφραγκα. Αναρωτιόμαστε τότε, τώρα, μετά από όλα αυτά, γιατί οι εργαζόμενοι δεν συνδικαλίζονται. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν συνδικαλίζονται βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα. Είναι και μια αυταπάτη, επειδή βλέπουμε να κατεβάζει το πάμε, ας πούμε, τις σημαίες και τα λοιπά. Με θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα και γενικότερα, αλλά στην Ελλάδα συνδικαλίζονται. Δεν συνδικαλίζονται οι εργαζόμενοι. Για μένα δυστυχώς. Μπορεί να συνδικαλίζονται πιο πολύ, αλλά με, με ένα συνδικαλισμό ο οποίος δεν θα ήταν κομματοποιημένος, δεν ήταν το προθάλαμο του καρεκλάτου συνδικαλιστή για τη Βουλή, αλλά θα ήταν ένα συνδικαλισμό που θα έψαχνε πραγματικά να βρει ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα, στο συνταξιοδοτικό, θα τελειώσω με αυτό, πάλι με κάποιες ερωτήσεις. Το εφάπαξ των εργατοϋπαλλήλων μετάλλου είναι, αν είναι κιόλας, τα χαρτιά τουλάχιστον, 11.500 ευρώ. Το εφάπαξ των εφημεριδοπολών ανέρχεται στα 100.798 ευρώ. Εδώ είναι ψάξε το δαχτυλίδι, πούντο το αγγελιώσιμο. Έτσι, πως υπάρχουν ευνοημένοι και μη ευνοημένοι. Γιατί δηλαδή ο εφημεριδοπόλης σε σχέση με τον ποιον εργατοϋπάλληλος μετάλλου από τα βαρύτερα επαγγέλματα, γιατί αυτός να παίρνει 10 σχεδόν φορές επάνω. Πώς συμβιβάζεται, άλλο ερώτημα, το συνδικαλιστικό σύνθημα κάτω τα χέρια από τα ταμεία, το ακούμε συνέχεια κάτω τα χέρια από τα ταμεία κτλ, όταν το κράτος επιχορηγεί τα ταμεία με 16,2 το 11. Το 11 το κράτος επιχορήγησε τα ταμεία για να μπορέσουν να αντέξουν με 17 σχεδόν δις. Τι είπαμε πει το κάτω τα χέρια από τα ταμεία. Εδώ τα ταμεία ζουν από τους φόρους μας. Κάτω τα χέρια από τα ταμεία. Άρα το σύνθημα είναι βλακώδες. Δεν είναι κάτω τα χέρια από τα ταμεία. Λες και τα ταμεία είναι έρωστα, λες και λειτουργούν χωρίς να έχουν ανάγκη κανέναν και υπάρχει ένα σύνθημα κάτω τα χέρια από τα ταμεία. Γιατί εκκρεμούν σήμερα στο ΙΚΑ 220.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση πάνω από ένα χρόνο και οι υπηρεσίες του ΙΚΑ εκαθαρίζουν ακόμα αιτήσεις συνταξιούχων που έχουν υποβληθεί το Μάρτιο του 2011. Δεν ξέρω αν προχώρησε λιγάκι αυτό, το είχα δει πριν από κάποια, μια-δυο εβδομάδες εφημερίδες. Μιλάμε για φοβερή διάλυση του συστήματος. Και το κλου, ας πούμε. Το ΙΚΑ, αυτός ο μεγάλος οργανισμός με τους χιλιάδες υπαλλήλους, οργάνωση, κακό, διοικητές, λαμπροί, περνάνε, την καλυστέστηκε, έτσι. Ξέρετε ποιος είναι ο τελευταίος. Αυτό το ΙΚΑ, λοιπόν, θα σκεφτόσαστε ότι και μια απίθανα μικρή ανώνυμη εταιρεία έχει ισολογισμό. Το ΙΚΑ, όπως και τα άλλα ταμεία, δεν έχουν ισολογισμό. Το ΙΚΑ δεν έχει ποτέ κάνει ισολογισμό. Δεν έχει ελεγχθεί ποτέ το ΙΚΑ με βάση ισολογισμό. Είναι πράγματα τα οποία τα βάζω σαν ερωτήσεις ακριβώς γιατί δίνουν από μόνα τους την απάντηση ότι είμαστε ένα κράτος διαλυμένο, είμαστε ένα κράτος που δεν πάει άλλο να προχωρήσουμε με αυτή τη λογική και ασφαλώς και εγώ όπως και οι κύριοι που προηγήθησαν, υπάρχει και μια κυρία μετά από μένα, έτσι, πραγματικά θεωρούμε ότι αξίζει να κάνουμε και να κάνουμε την επιλογή για μία αλλαγή αυτού του ζωφερού περιβάλλοντος, ενώ επιλογή πολιτική. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Φοβάμαι ότι κάτσα περισσότερο από ό,τι υπολόγιζα, αλλά... Καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο κ. Μητσογιώτης, είμαι η μόνη γυναίκα
που ήθελα να απευθύνει το λόγο σήμερα. Είμαι η Γεωργία Πανοπούλου. Είμαι η Γεωργία Πανοπούλου, λοιπόν, και εγώ προέρχομαι από τη δράση. Στις προηγούμενες εκλογές ήμουν υποψήφια στην πρώτη Αθηνών και στις επικείμενες εκλογές είμαι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και θα σας μιλήσω για ένα θέμα πιο πολιτικό, για το θέμα της χαμένης ψήφου, διότι είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στη Δημιουργία Ξανά σε αυτές τις εκλογές. Μας ρωτάει δυστυχώς πολλοί κόσμος και προβληματίζεται, μας λέει γιατί να ψηφίσω ένα μικρό κόμμα που δεν είναι σίγουρος ότι θα μπει στη Βουλή, μήπως είναι πεταμένη ψήφος μου, μήπως κινδυνεύω να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως πρέπει να ενισχύσω κάποιο άλλο κόμμα να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που δίνουμε εμείς σε αυτό είναι ότι μας είδατε. Είδατε ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι στο συνδυασμό Δημιουργία Ξανά. Είδατε ότι είμαστε όλοι καταξιωμένοι άνθρωποι στον επαγγελματικό μας χώρο ο καθένας. Είμαστε επιχειρηματίες, ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που έχουμε επιτύχει σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε στελέχη επιχειρήσεων. Θέλουμε ακριβώς την ίδια ζέση που έχουμε δείξει για να επιτύχουμε στην προσωπική μας επαγγελματική καριέρα, να την αφιερώσουμε για να κάνουμε κάτι και για αυτή τη χώρα. Γι' αυτό κινητοποιηθήκαμε, γι' αυτό κατεβαίνουμε στις εκλογές. Να εκφράσω και το προσωπικό μου συνέστημα. Πριν από τις προηγούμενες εκλογές, μιλούσα με τους συναδέλφους, εργάζομαι στην Τράπεζα Πειραιώς και έλεγα η χώρα πηγαίνει στον γκρεμό. Δηλαδή, μερικές φορές αισθάνομαι ότι πραγματικά έχουμε πέσει στον γκρεμό, πώς είναι στα καρτούν, και κρατιόμαστε από ένα λαδάκι και κοιτάμε προς τα πάνω κάποιον να μας σώσει, δεν ξέρω, η Τρόικα, εμείς οι ίδιοι, αν κινητοποιηθούμε, και τελικά τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ έτσι αισθάνθηκα και πάρα πολύ όλοι οι συνυποψήφοι μου έτσι έχουμε αισθανθεί ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κινητοποιηθούμε εμείς οι ίδιοι. Αυτή λοιπόν την επιθυμία που έχουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε αύριο μέσα στη Βουλή. Εμείς θα είμαστε η αλογόμηγα που θα τσιγκλάει τα κόμματα που θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Προφανώς ακόμα δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, Δημιουργία Ξανά. Αλλά θα τσιγκλάμε τα κόμματα που, με τα οποία θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε, ώστε να γίνουν τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες μην νομίζετε ότι θα κάνουν τα κόμματα που τις εξαγγέλνουν τώρα και λένε ναι, πρέπει να κάνουμε να δείξουμε. Είχαν την ευκαιρία και δεν τα κάνανε. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι και τα τρία μεγάλα κόμματα, αυτά που ήταν τα τρία πρώτα στις τελευταίες εκλογές, αισθάνθηκαν την ανάγκη, προσέξτε, να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους μεταξύ των δύο εκλογών, σε διάστημα ενός μηνός. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να πούν καινούργια πράγματα. Να σκεφτείτε πόσο σίγουροι αισθάνονται για τις επιλογές τους και για τις προτάσεις που έχουν κάνει, ώστε σε διάστημα μόλις ενός μηνός αισθάνθηκαν την ανάγκη ότι πρέπει να κάνουν αλλαγές. Εμείς είμαστε σταθεροί στη Δημιουργία Ξανά. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Αυτές λέγαμε πριν από χρόνια. Η δράση ιδρύθηκε το 2009 και από τότε υπάρχουν δημοσιευμένες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε. Και αυτές λέμε και τώρα. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να κάνουμε. Και θα βοηθήσουμε ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Ένα τελευταίο πράγμα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Τζίμερος. Θέλουμε στην επόμενη Βουλή ρυθμιστές να είναι οι μεταρρυθμιστές. Και εμείς είμαστε αυτοί. Είμαστε οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι εσείς για να έχετε έρθει εδώ ήδη είστε θετικά κείμενοι απέναντι στην Δημιουργία Ξανά. Ελπίζω ότι θα μας ψηφίσετε. Θα ήθελα να σας ζητήσω, όπως ζητάει και ο Στέφανος Μάνος στο τέλος κάθε ομιλίας του, να προσπαθήσετε να πείσετε άλλα 10 άτομα. Υπάρχουν ακόμα από τον περίγυρό σας. Χρειάζεται να μπούμε στη Βουλή. Χρειάζεται να υπάρχει ένας πόλος ο οποίος θα συνεργαστεί, ο οποίος έχει ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και θα πιέσει για να γίνει απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, παρόλο που έκλεισε το θέμα
για το οποίο είχα δεσμευτεί ότι θα μιλήσω, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε καθόλου για δύο σημαντικές οικονομικές προτάσεις του προγράμματος της δράσης. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε κάτι γι' αυτό, για το θέμα της ορολογίας των ακινήτων. Νομίζω ότι είναι κοινή και η πρότασή μας σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση και με τη δημιουργία ξανά. Και για το θέμα της βασικής εθνικής σύνταξης. Αλλά δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Αν έχετε τρία λεπτά ακόμα. Και τη σύνταξη. Ωραία, λοιπόν, θα πω εντάχει, δεν έχω κάποιες σημειώσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι της δράσης θα κατέχουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Να ξεκινήσω από τη βασική εθνική σύνταξη. Εμείς προτείνουμε να καταργηθούν όλα τα ταμεία και να καταργηθούν οι εισφορές. Προτείνουμε από τον προϋπολογισμό κατευθείαν να παίρνουν όλοι οι Έλληνες 700 ευρώ στα 67 επί 12. Ο υπολογισμός που έχουμε κάνει είναι ότι για, έτσι όπως είναι τα δημοκρατικά δεδομένα της χώρας τώρα, ότι χρειάζονται περίπου 15,2 δις για να καλυφθεί αυτό το ποσό, με τη δημογραφία όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή από τον προϋπολογισμό ενισχύονται τα ταμεία, από τον προϋπολογισμό όχι από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, με 18 δις. Άρα υπάρχει και περισσευούμενο χρήμα και μπορεί να καλυφθεί αυτή η πρόταση. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν φύγονται δικαιώματα κατοχυρωμένα, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει εργαστεί 15 χρόνια, 20 χρόνια και έχει ήδη εξασφαλίσει όριμα. Άρα όριμα δικαιώματα δεν φύγονται, όπως δεν φύγονται και συντάξεις ανθρώπων που είναι ήδη συνταξιούχοι και οι οποίοι λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη. Έχουμε υπολογίσει σε γενικές γραμμές, πάλι με δεδομένη τη δημογραφία της Ελλάδας όπως είναι σήμερα, ότι προφανώς χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής, η οποία θα είναι περίπου 20 ετής. Μπορώ να σας πω και άλλες λεπτομέρειες, να μην καταχραστώ το χρόνο σας, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε κατηδίαν στη συνέχεια. Και για το θέμα της ορολογίας ακινήτων. Να πω δύο κουβέντες ακόμα γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, παρακαλώ. Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση της εθνικής σύνταξης είναι όχι ότι κάποια στιγμή όλοι θα παίρνουν την ίδια σύνταξη. Αυτό είναι ένα δεδομένο που τώρα δεν παίρνουμε. Και το 700, είναι ένα ενδεικτικό ποσό, το οποίο εννοείται ότι με τα χρόνια, με τις αλλαγές, τις δημογραφικές, τις οικονομικές κτλ. Μπορεί να αυξάνεται ανάλογα και με διάφορους παράγοντες. Το σημαντικό όμως είναι ότι από την επαύριο της εφαρμογής αυτού του συστήματος, οι αμοιβές των εργαζομένων θα αυξηθούν και θα αυξηθούν σημαντικά, γιατί οι κρατήσεις είναι μεγάλες. 17,5% είναι. Ακριβώς. Μιλάμε για μία αύξηση ιδιαίτερα μεγάλη στις αμοιβές των εργαζομένων και τα κόστη τα εργοδοτικά θα μειωθούν επίσης κατά το ανάλογο ποσοστό 22 και πάνω, ανάλογα την περίπτωση. Δηλαδή, αυτό το χρήμα που θα πέσει στην αγορά, γιατί θα πέσει χρήμα με αυτόν τον τρόπο στην αγορά, αυτό θα κάνει τη διαφορά για να επανακινήσουμε ή να βοηθήσουμε και με ένα άλλο τρόπο, όπως είναι αυτός, την οικονομία. Δηλαδή, εδώ είναι με ένα σπαρό δύο τριγώνια. Το ένα είναι εξισώνεις και απλοποιείς από τα 300 τόσα ταμεία που είχαμε ή και τώρα προσπαθούμε από τον Ιωδό να τα μειώσουμε και λες, δεν έχω κανένα ταμείο. Τέρμα, τελείωσε. Πάνε τα λογιστικά έξοδα, πάνε τα πάντα. Έτσι, ξέρεις ότι με το που θα φτάσει 67 χρονών θα πας στην κράτο και θα πάρεις τη σύνταξή σου. Ακόμα και αν δεν έχεις εργαστεί, έχει σημασία. Οι γυναίκες με ρολόγια και δεν δικαιούνται σήμερα. Γι' αυτό, για να είμαι ειλικρινής, θα πούμε μια μυστική μας, το Τεμπέλης θα πάρει αυτή τη σύνταξη. Η λογική είναι ότι αυτή η σύνταξη είναι κοινωνική παροχή. Έτσι. Δηλαδή, το Τεμπέλης είναι μια λογική προσέγγιση. Κάποιος που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του καθόλου, που είναι λίγοι αυτοί, πρέπει να έχει μία όσα προβλήματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα έχουμε υποπτευθεί. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια η κοινωνία να λαμβάνει να μην σε αφήσει όταν μεγαλώσεις στον δρόμο. Αυτή είναι η λογική. Από εκεί και πέρα εσύ έχεις κάθε δυνατότητα με άλλους πυλώνες ασφαλιστικούς, ιδιωτικούς, ακόμα και συνεταιριστικούς. Δηλαδή
είμαι σε ένα επάγγελμα, μαζευόμαστε οι εργαζόμενοι του επαγγέλματος και κάνουμε μία κοινή, όχι μόνο να πάω στο Ιντεραμέρικα να κάνω μία ατομική ασφάλιση, αλλά να κάνω πάλι μία συλλογική ασφάλιση. Πώς κάνω τις ομαδικές ασφαλίσεις στις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Αν θες το κάνεις, αν δεν θες, έχεις περιουσία ή οτιδήποτε άλλη επιλογή, αφήνεις 700 ευρώ σαν μαξιλαράκι όταν μεγαλώσεις. Αυτό ήθελα να πω. Όχι, παρακαλώ, είναι πολύ χρήσιμο. Να μην συμπληρώσω κάτι σε αυτό, συγγνώμη που διακόπτω. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέτε. Ας φανταστούμε όταν γίνει κάτι τέτοιο, πόσα χρήματα θα γλιτώσουμε από τα ταμεία. Τα ταμεία έχουν, υπάρχουν ταμεία που έχουν χρήματα. Το τσάι, δηλαδή, που είναι το Ταμείο των Υγειονομικών, είναι ένα πλούσιο ταμείο. Αυτά όλα θα πω στην πολιτεία. Σωστό αυτό. Αυτά θα βοηθήσουν για τη μεταβατική περίοδο. Βέβαια. Θα αναφέρουν τον προϋπολογισμό αυτά από τον οποίο θα παίρνετε η σύνταξη των 700 ευρώ. Κύριε Πολιτικά, το δικό μας ταμείο, το τσάι, έχει πάρα πολλά χρήματα και ξέρω ότι πετιώνται χρήματα για να τρώνε τριγύρω διάφοροι. Δηλαδή, μηχανογράφηση στο τσάι, την οποία έχετε κρύψει στο ΚΙΚΙ, παραδείγματι, κάποια στιγμή πήγε ο Κόκαλης στη μέση πριν από κάποια χρόνια και με διάφορους άλλους δώσανε ένα σωρό λεφτά, ενώ είχαν έτοιμα προγράμματα και φύγανε τα λεφτά. Τα φάγανε αυτοί που τα γνωρίζουν. 250.000 πλαστές συντάξεις. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, φανταστείτε τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό μου φαίνεται πολύ καλά σαν, πολύ καλό σαν ιδέα. Όμως τα χρήματα πληρώνει και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεν πάνε μόνο στο συνταξιοδοτικό, πάνε και στην περίθαλψή του. Και τα ταμεία πληρώνουν και την περίθαλψη. Δηλαδή, εντάξει, στα 7 χρόνια θα φτάσουν. Το κράτος είναι υπεύθυνο για την περίθαλψη. Εν περίθαλψη είναι κάρπος όπως σε άλλες χώρες. Έτσι. Ναι, εδώ μιλάμε για το συνταξιοδοτικό. Αν θέλουμε να επεκταθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επεξεργαστεί πολύ συγκεκριμένα την πρόταση για τη βασική εθνική σύνταξη. Για το θέμα της περίθαλψης, δεν έχουμε ακριβώς όλα τα στοιχεία για να έχουμε μια τόσο συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υπάρχει βασική περίθαλψη σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο για όλους, η οποία θα παρέχεται από τον προϋπολογισμό. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω, θέλει μονόκλινο, θέλει δεν ξέρω, κάποια άλλη παροχή και κυρίως ξενοδοχειακού τύπου παροχή, αυτή θα είναι με κόστος. Όπως είναι και σήμερα, βέβαια, έτσι, δηλαδή μπορεί να επιλέξει, αλλά δεν έχουμε τόσο ξεκάθαρη πρόταση αυτή τη στιγμή, γιατί κυρίως δεν έχουμε τα δεδομένα, τα οικονομικά και δεν έχουμε και τους ανθρώπους να τα επεξεργαστούν, είμαστε ένα μικρό κόμμα. Αλλά αυτό είναι το γενικό πνεύμα, ότι θα παρέχεται σε ένα βασικό αξιοπρεπές επίπεδο από τον προϋπολογισμό για όλους. Αυτό γι' αυτό μιλάμε τώρα, φαρμακευτική και ο κ. Κασιμάλης θέλει να πει κάτι. Ήθελα να πω ότι στο θέμα της περίθαλψης η πρόταση είναι ακριβώς η ίδια με τη σύνταξη. Δηλαδή το κράτος θα αναλαμβάνει την βασική περίθαλψη των πάντων. Δεν θα καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα. Αυτό που είπε η κ. Παπαδόπουλος που δεν έχει υποστεί ακόμα αυτή η επεξεργασία είναι οι ιδιαιτερότητες θα υπάρχουν, διότι στην φαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχεται μία βασική αξιο, παραπάνω από αξιοπρεπής περίθαλψη για όλους, αλλά εάν κάποιος θέλει καλύτερο δωμάτιο ως προς τα ξενοδοχειακά του ή επίσης, εάν κάποιος είναι πιο εύκολος μέσα στην πρόβλεψη, θα είναι να καλύπτει ένα μέρος του κόσμου. Η βασική περίθαλψη όμως θα ακολουθεί το ίδιο, την ίδια αρχή με την σύνταξη. Το κράτος από τη φορολογία αναλαμβάνει και την πλήρη ιατρό, φαρμακευτική περίθαλψη. Και πρέπει να προσθέσω ότι πρέπει εδώ να βγάλουμε απ' έξω, γιατί λέμε κόστη. Λέμε σήμερα στο κόστος της περίθαλψης.
Αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτό το κόστος της περιφαλουσίας έχει μέσα σπατάλη, έχει διαφθορά, έχει πολυπλοκότητα, στα φάρμακα, όλα αυτά που ακούμε. Δηλαδή, αυτά τα κόστη θα έρθουν με μια σωστή διαχείριση στο κανονικό του επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό. Ομολογώ όμως ότι με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κλειδώνουμε λύσεις τελείως στη λεπτομέρειά τους, γιατί δεν ξέρεις τι θα πάει να βρεις. Όπως είπαμε, το ΙΚΑ δεν έχει ποτέ. Ναι, δηλαδή τώρα, με αυτά που μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία, παλεύουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να μπούμε, ώστε πέντε μέσα θα έχουμε στοιχεία πληρέστερα. Δηλαδή, είναι και λάθος να πηγαίνουμε μέχρι κοινά και να δούμε την τελευταία λεπτομέρεια. Άμα σοβαροί άνθρωποι, θα πρέπει να πούμε, ωραία, κάνουμε το γενικό μας πλάνο και μετά κάπου βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, άμα δούμε. Λέμε τώρα 250 πλαστές. Εντάξει. Πάρα είναι 2 εκατομμύρια πλαστές. Και εγώ, ξέρετε πώς είναι αυτά. Φανταστικά. Έτσι. Λοιπόν. Επειδή ακούω ότι πρέπει να κλείσει ο χώρος, ναι, να πούμε δύο κουβέντες μόνο για τη φορολογία των ακινήτων. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι η κατάργηση κάθε φόρου που επιβαρύνει την κατοχή ακινήτων, διότι και σε αυτό δεν ταυτιζόμαστε. Διότι η κατοχή ενός ακινήτου δεν συνδέεται με τη φοροδοτική ικανότητα του ιδιοκτήτη. Μπορεί κάποια στιγμή να είχε και να αγόρασε και αυτή τη στιγμή τα εισοδήματά του να μην μπορούσε με τα σωστά του εισοδήματα να αποκτήσει ένα τέτοιο ακίνητο. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει όμως να φορολογείται η υπεραξία, δηλαδή αγόρασα κάτι 10 και το πουλάω 20, σε αυτά τα 10 θα φορολογηθώ την ώρα που τα παίρνω, γιατί είναι η ώρα κατά την οποία έχω εισόδημα και θα υπάρχει και ένα τέλος, το οποίο θα πηγαίνει κατευθείαν στους Δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία τώρα τοπική αυτοδιοίκηση χρηματοδοτείται από την κεντρική κυβέρνηση, από τον προϋπολογισμό. Αυτό θα πηγαίνει κατευθείαν και θα συνδέεται με τα τετραγωνικά και το πόσο μπορείς να χτίσεις στο συγκεκριμένο ακίνητο που έχεις, με κάποιον συντελεστή κτλ. Αυτό είναι πάντως το βασικό, κατάργηση όλων των φόρων κατοχής και φόρους μόνο στην υπεραξία του ακινήτου. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.